Λοιπόν, Θανάση μου, Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου σήμερα και είσαι ένας νέος άνθρωπος ο οποίος έτσι απότομα αντιμετώπισες ένα πρόβλημα με την υγεία σου, οξία λευχαιμία συγκεκριμένα και αναγκάστηκες γι' αυτόν τον σκοπό να μεταβείς στη Γερμανία για θεραπείες. Καταρχήν να μου πεις πώς είναι η ζωή εκεί στη Γερμανία. Φίλε, εντάξει. Στη ζωή στη Γερμανία... όταν κάποιο άτομο δεν ξέρει μια χώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση εδώ. Εντάξει, προσπαθούσαμε να προσαρμοστούμε στη Γερμανία. Εντάξει, ήταν αρκετά με τη βοήθεια και κάποιων ατόμων εδώ, με τον Ανδρέα του Χρήστου, της πρεσβείας, μας βοήθησε, μας κατατόπισε. Μάλιστα. Και πώς είναι η θεραπεία, δηλαδή τι έχεις κάνει μέχρι στιγμής και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η θεραπεία σου αυτήν την ώρα? Ξεκίνησα τις θεραπείες από την Κύπρο, το πρώτο στάδιο. Είχα την τύχη, την ευκαιρία να καθαρίσω από την πρώτη χημειοθεραπεία και μου είπαν να έρθω Γερμανία για τις υπόλοιπες θεραπείες. Ξεκίνησα χημειοθεραπεία δεύτερο στάδιο, ώστε να σκοτώσουν τα κύτταρα, ξέρω εγώ, κάνουν μέρες θεραπείες, για να πει αν μπορεί το μόσχευμα να μπει στον οργανισμό μου. Τώρα, μέχρι στιγμής, δόξα σου ο Θεός, το μόσχευμα έχει επιτύχει. Είναι επιτυχή στη μεταμόσχευση, δόξα σου ο Θεός. Πάμε πάρα πολύ καλά, κάποιες παρενέργειες, αλλά δόξα σου ο Θεός, ήπιες παρενέργειες. Δεν έχουμε κάποιες σοβαρές επιπλοκές. Και Θανάση μου, πόσο σημαντική ήταν για σένα η βοήθεια του κόσμου? Είδαμε τον κόσμο από την πρώτη στιγμή να ενεργοποιείται εδώ στην Κύπρο, είτε στη Σωτήραν είτε και σε ολόκληρη την Κύπρο, να κινητοποιείται άμεσα, να μαζεύει οικονομική βοήθεια. Για σένα, πόσο σημαντική ήταν αυτή η βοήθεια, όχι μόνο οικονομική υλική, αλλά και ψυχολογική στήριξη για σένα? Μαρίνο, πραγματικά η συγκίνηση του κόσμου πραγματικά με έχει εκπλήξει, δεν μπορώ να το πω ότι με εξέπληξε, αλλά έχουμε καταλάβει ότι εδώ ότι ο Κυπρέος έχει ανθρωπιά ακόμη. Πραγματικά με συγκίνησε πάρα πολύ η στάση του κόσμου, με αγκάλιασε ολόκληρη η Κύπρος και όχι μόνο, αλλά και στην Ελλάδα. Έχω φίλους και στην Ελλάδα που με αγκαλιάσανε, μου δώσανε την απαραίτητη στήριξη και Κύπρο και Ελλάδα και Αυστραλία και γενικά με έχουν στηρίξει. Για μένα, ρε φίλε, αυτό το πράγμα ήταν κάτι το ανεπαλλάλληπτο, να το πω, ήταν πάρα πολύ συγκινητική η πράξη του κόσμου, όσο και οικονομική, αλλά κυρίως και με τις προσευχές τους και οικονομική. Μάλιστα. Θανάση μου, τελευταία έτσι ερώτηση για να σε αφήσουμε. Παγκόσμια μέρα κατά του καρκίνου σήμερα. Είσαι ένας άνθρωπος που πάλεψε και ακόμη παλεύει ενάντια σε αυτήν την νόσο που πάρα πολλοί συνανθρώποι μας δυστυχώς παλεύουν. Ευτυχώς όμως πάρα πολλοί βγαίνουν νικητές και το σημαντικότερο πράγμα που χρειάζονται είναι αυτή η ψυχολογική στήριξη. Από σένα θέλουμε ένα μήνυμα προς όλους τους συνανθρώπους μας. Λοιπόν, το μήνυμα που θέλω να δώσω, θα δώσω πρώτα στους καρκινοπαθείς, όσοι περνούν αυτό το πρόβλημα, να είναι δυνατοί και να την αντιμετωπίζουν κάθε δοκιμασία, κάθε δυσκολία αυτής της αρρώστιας, να την αντιμετωπίζουν με κάθε ηρεμία, γαλήνη, ταπείνωση, όσο δύσκολο κι αν είναι, και πάνω απ' όλα προσευχή.
Η προσευχή είναι το, είναι το άφα και το ωμέγα αυτής της αρρώστιας. Λοιπόν, αυτό ήταν το μήνυμά μου για τους κοινοπαθείς, ότι πρέπει να είστε δυνατοί και θα, όλα θα περάσουν με τη δύναμη και τη βοήθεια του Θεού. Όσο για τον κόσμο, Μαρίνο μου, θέλω να πω ότι να δοξάζουμε τον Θεό που έχουμε την υγεία μας και να μην κλαίμε για ανούσια πράγματα. Να είμαστε αγαπημένοι ανάμεταξύ μας, να μην συμπεριφερόμαστε με ζηλοφθονία απέναντι στον συνάνθρωπό μας, να μην κατηγορούμε, να είμαστε απλοί, ταπεινοί και να είμαστε δυνατοί και πάντα δίπλα στο Θεό. Και δεν θα, δεν θα πάψω να το λέω αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Δύναμη. Μάλιστα. Αυτά ευχαριστούμε ήθελα. Πάρα πολύ, Θανάση μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σου ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλον τον αγώνα σου και σε όλον αυτόν το δύσκολο αγώνα που περνάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανίνο μου.